άσκηση 7β ομάδα να αποδείξετε στο πρώτο σκέλος ότι ο λογάριθμος με βάση α του β επί το λογάριθμο με βάση β του α κάνει 1. Πάλι λοιπόν θα καταφύγουμε στον τύπο αλλαγής βάσης. Ο λογάριθμος λοιπόν με βάση α ενός αριθμού χ μπορεί να μετατραπεί σε νεπέριο λογάριθμο ελεν του ίδιου του χ προς ln της παλιάς βάσης α. Α χρησιμοποιήσουμε λοιπόν νεπέριου λογαριασμού. Θα γίνει λοιπόν ο μένα αριθμητή ln του β δια ln α. Στο δε δεύτερο κλάσμα ln α δια ln του β. Φυσικά λόγω του ότι έχουμε δύο αντίστροφα κλάσματα, το γινόμενό τους κάνει ένα. Ομοίω, λογάριθμο με βάση α του β στο τετράγωνο επί με βάση β του α στην τρίτη θα γίνει ln του β στο τετράγωνο δια ln του α ο πρώτος λογαριθμός, ln του α στην τρίτη δια ln β ο δεύτερος. Και επειδή στους εκθέτες το 2 και το 3 θα πέσει μπροστά, θα έχουμε 2 επί ln του β δια ln α στο πρώτο κλάσμα, 3 επί ln α δια ln β στο δεύτερο. Και επειδή απλοποιείται και το ln του β και το ln του α, το 2 επί 3 που μένει μας μένει 6, Αποδείχθηκε λοιπόν και το δεύτερο σκέλος. Και να πάμε στο τρίτο. Ο λογάριθμος με βάση α του β, επί το λογάριθμο με βάση β του γ, επί το λογάριθμο με βάση γ του α, να αποδείξουμε ότι κάνει ένα. Πάλι θα κάνουμε τον τύπο αλλαγή βάση. Ελέν του β δια ελέν του α, επί ελέν γ δια ελέν β, επί ελέν α δια ελέν γ. Όπως βλέπουμε όλα απλοποιούνται και μένει αποτέλεσμα 1.